Αυτή η ιστορία νομίζω πρέπει να γίνει ένα ακόμα μάθημα του τι θα πει ζώο και το πώς πρέπει να το φερόμαστε. Είτε θέλουμε να έχουμε δικό μας ζώο, είτε βρίσκουμε ένα ζώο σε μια ταβέρνα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Οικονόμο. Ο κύριος Ιάσον Οικονόμου είναι ο δικηγόρος, τον είδατε και νωρίτερα να κάνει δηλώσεις, του ανθρώπου ο οποίος βιντεοσκόπησε το περιστατικό. Αυτό του ανθρώπου που με εξαιρετικά επιθετικό τρόπο, ακραία επιθετικό θα έλεγα, τον είδαμε χθες να μας επικρίνει γιατί κάναμε αυτό το θέμα. Βεβαίως, ο κύριος Οικονόμου είπε ότι και ο ίδιος βρέθηκε σε μια στιγμή και το μετάνιωσε. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Για να πάω την κουβέντα παρακάτω, επειδή υπόθηκαν όλα αυτά που υπόθηκαν και είδα ότι καλά υπερασπίσατε και τον πελάτη σας, είπατε πώς το μετάνιωσε. Δικηγορικός ήσασταν άψογος. Την άλλη μεριά, είναι ένα μήνυμα νομίζω που πρέπει να μείνει στην κοινωνία. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό το σκυλί, το οποίο είναι, το έχει αναρτήσει στις φωτογραφίες ο εντολέας σας, είναι δικό του ή όχι? Καταρχάς θέλω 10 δευτερόλεπτα να μου επιτρέψετε, εφόσον μου κάνετε την τιμή να με φιλοξενείτε, να σας πω το εξής. Δεν υπήρχε περίπτωση να αναλάβω την υπόθεση εγώ ο ίδιος, εάν καταλάβαινα ότι το γατάκι είχε πάθει το παραμικρό. Και γι' αυτό επιφυλάχθηκα στους συναδέλφους σας που επίμονα ρωτάγανε αν είμαι ο δικηγόρος του. Έλεγα όχι μέχρι χθες το βράδυ στην Εδιψώ. Μετέβηκα στην Εδιψώ και είδα ακριβώς ποια είναι η πραγματικότητα, η οποία δεν είναι αυτή. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που έχει 13 γατιά. Σας τιμά αυτό που λέτε, αλλά σας τιμά ως προς το σκέλος το δικό σας, ότι δεν πέθανε το γατί. Ο βασανισμός του ζώου. Ένα εκ των οποίων σκυλάκι μένει και κοιμάται μαζί μου. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ο βασανισμός του ζώου όμως είναι δεδομένος. Έτσι, δηλαδή δεν έχουμε να συζητήσουμε. Θα σας πω, βασανισμός είναι μια βαριά κουβέντα. Εγώ δεν θα την εστερνιστώ για ένα και μόνο λόγο. Είναι καθήμενος, σπρώχνει το γατί όντως, η κάμερα είναι. Αν διαφεσβεί το εργαλείο, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν πηγαίνει όμως σε καμία θάλασσα. Προσγειώνεται το γατάκι στην άμμο, 30 εκατοστά ύψος, και αυτά δεν τα λέω εγώ. Κύριε Οικονόμου, να σας πω κάτι. Προσπαθώντας να κρατήσω. Ένα δευτερόλεπτο, τελειώνω μία πρόταση. Τέλειωσε. Όσο χρόνο θέλετε, τέλειωσε, είμαι εδώ για να απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Για να δούμε, γιατί η δικογραφία λέει άλλα πράγματα και εξ αυτής της δικογραφίας κρίθηκε ότι δεν θα παραπεμφθεί. Εμείς κάνουμε μια κοινωνική προσέγγιση. Αλλά ολοκληρώστε αυτό που θέλετε να πείτε. Εγώ θέλω να σας πω 2 δευτερόλεπτα τα δικά μου, τα νομικά, και θα συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Εξ αυτής της δικογραφίας λοιπόν και της εξαιρετικής δουλειάς που κάνανε ο διοικητής της ΤΙΕΑΣ και οι δύο εξαιρετικοί αξιωματικοί και ο ταξίαρχος Ευβίας, είδανε ότι όντως δεν αποτυπώνεται αυτό το οποίο είπανε οι άνθρωποι στα social media, που πολύ καλά κάνανε και το κατακρίνανε και το αναρτήσανε, και συγχαρητήρια. Το γατάκι προσγειώθηκε χέρι άκρας υγείας. Κατακριτέα ναι μεν η πράξη, αλλά δεν έγινε έτσι στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Από εκεί και μετά η πράξη είναι εμετική. Είναι απαράδεκτη, και αυτό που ελπίζω για αυτά τα δύο παιδιά, τα οποία είναι στην ηλικία των 20 ετών, να πήραν ένα πάρα πολύ καλό μάθημα για το τι σημαίνουν τα ζώα στη ζωή μας. Αυτό το ελπίζουμε αυτή όλοι. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Να σταθώ λίγο τώρα, επειδή να φύγω από το ερώτημα που έκανα για το σκυλί, να μείνω λίγο εδώ, επειδή τοποθετηθήκατε σε αυτό. Να σας πω τώρα, εμείς εδώ δικαστήριο δεν είμαστε. Εμείς κάνουμε μια εκπομπή, δημοσιογραφική προσέγγιση και προσπάθεια να το δούμε και κοινωνικά το πράγμα. Θα σας πω λοιπόν εγώ τώρα, κύριε Οικονόμου, τι βλέπω εδώ. Εγώ λοιπόν βλέπω μία παρέα ανθρώπων, οι οποίοι δεν ξέρω αν είναι μεθυσμένοι ή όχι, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Το να πιει κάποιος λίγο παραπάνω και να ευθυμίσει είναι κάτι που είναι μέσα στη ζωή και αν περνάει και καλά είναι έτσι. Το να μην βγάλει τον εαυτό του, το πραγματικό είναι το πρόβλημα. Και θα σας πω γιατί το λέω. Να σας πω γιατί το λέω. Επιτρέψτε μου τώρα να μην με διακόψετε εσείς. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εγώ λοιπόν βλέπω ένα μάγκα ο οποίος έχει ανοίξει το τηλέφωνο, την κάμερα. Και στοχεύει εκεί που θα γίνει αυτό που είναι να γίνει. Και αναρωτιέμαι, είναι τώρα ή το έχουν κάνει και από πριν και απλά ανέβασαν ένα κομμάτι του βίντεο. Η κάμερα λοιπόν είναι κάτω από το τραπέζι το κινητό, δείτε το. Είναι κάτω από το τραπέζι. Δυστυχώς, σημαίνει όλα τελειώσει, τώρα εμείς οι μάγκες να βασανίσουμε το γατί. Οι μάγκες της φακής, συγγνώμη αλλά πραγματικά, να βασανίσουν το γατί. Να το κάνουν και έχετε βίντεο για να πουλήσουν μαγιά ότι κλωτσάν το γατί. Οι μάγκες της φακής. Έχετε δίκιο. Θέλω όμως αυτό να βλέπω το εγώ, κύριε Οικονόμου. Έχετε δίκιο.
Θέλω να σας τονίσω ότι όλα αυτά εξετάστηκαν από την εισαγγελέα. Ναι, ναι, αφήστε το ποινικό. Το ποινικό πήρε το δρόμο, το έχετε δίκιο. Δεν θέλω να... Κοιτάξτε να δείτε, έχει μεγάλη σημασία, διότι αρκετοί προανήγγειλαν κακοργηματικές διώξεις και εν τέλει σήμερα η εισαγγελέα πλημμυλιδικών Χαλκίδας άσκησε δίωξη. Δεν πέθανε το γατί. Ευτυχώς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ευτυχώς να μην υποκαθιστούμε την ελληνική δικαιοσύνη. Από εκεί και με την πάμε στο σκύλο τώρα. Ο σκύλος είναι δικός του, του πελάτη. Το βράδυ οι αναρτήσεις για κακούργημα ήταν πιο πολλές από ό,τι υπόλοιποι. Ένα σημείο αυτό. Ένα δεύτερο. Ήταν μια τυχαίστατη στιγμή. Εγώ αυτό θέλω να σας μεταφέρω. Είναι τραγικό αυτό το οποίο έχουν κάνει. Το έχουν μετανιώσει. Εγώ η κατάσταση συναισθηματική στην οποία είναι ο ένας κατηγορούμενος, γιατί ένας είναι ο συλληφτής, ο κύριος Καραμανόλης που φαίνεται στο είναι δίκιο. Αυτός που τράβηξε το βίντεο, δεν έχει συλληφθεί. Δεν είναι κατηγορούμενος. Ο άλλος, ο οποίος είχε εμπλακεί παλιότερα και σε υποθέσεις ναρκωτικών κλπ. Αλλά... Όχι, ο κύριος Καραμανόλης δεν έχει εμπλακεί σε καμία. Ποτέ, όχι, υπόθεση, όχι, λέω για τον άλλον. Να καλά ο κάνετε και το δεύτερο. Έχετε δίκιο. Έχει ένα, τέλος πάντων, θα μου επιτρέψετε ένα ποινικό παρελθόν. Έχετε δίκιο σε αυτό. Από εκεί και μετά όλα αυτά κρίθηκαν και έχει πάρει δρόμο. Πάμε λίγο εδώ τώρα, γιατί θέλω να μας πείτε γι' αυτό. Το ηθικό επίπεδο είναι τραγικό. Το είπαμε. Πάμε εδώ. Αυτό εδώ τι είναι δικό του, το σκυλί του κυρίου Καραμανόλη? Δεν έχω τηλεόραση, δυστυχώς δεν μπορώ είναι να δω. Είναι ένα σκυλί, είναι ένα pitbull βαμμένο πράσινο. Και έχει και το νούμερο 13. Λοιπόν, αυτό μου το αναφέρανε σε προηγούμενη εκπομπή, μάλιστα της κυρίας Στεφανίδου. Δεν το έχω δει εγώ αυτό. Δεν είναι στη γνώση μου. Σας μιλάω εντύμως, δεν το γνωρίζω καν. Τι μου λέτε. Υπάρχουν λοιπόν αναρτήσεις στο λογαριασμό του. Του ανθρώπου αυτού, του εντολέα σας, όπου εμφανίζεται αυτό το σκυλί εδώ. Το έχουμε σε μια φωτογραφία έτσι. Και υπάρχει και άλλη φωτογραφία, να δούμε και τη δεύτερη, όπου είναι γραμμένο το 13. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός αποφάσισε να. Είναι γραμμένο, εννοείται, πάνω στο σώμα του ζωντανού. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως, το νούμερο 13. Ότι αποφάσισε να κάνει το σκύλο κασκόλ της αγαπημένης του ομάδας. Αυτό τι να σας πω τώρα, είναι δικό του το σκυλί. Αυτό είναι, ή είναι όχι. Κανονικό, είναι Photoshop αυτό το πράγμα τώρα. Είναι κανονικό, ναι, τι είναι αυτό. Photoshop είναι. Α. Οκ. Okay. Δεν ξέρω. Εσείς είναι ίσως ο ίδιος. Εδώ είναι η άλλη φωτογραφία. Δεν ξέρω. Συγγνώμη. Θέλω δεν να πω δηλαδή κανένα. Ότι εντάξει, ήπιαμε λίγο παραπάνω και αποφασίσαμε να γίνουμε οι μάγκες της φακής και να βιντεοσκοπήσουμε ότι κλωτσάμε το γατί. Αυτό, οι μάγκες που λέτε, αυτό εδώ είναι πάρει τι το άλλο. Πόσο είχαν πιει εδώ που πήραν το σκυλί, αν είναι δικό του και το βάψαν σαν κασκόλ. Δεν θέλω να σας κοροϊδέψω. Αλήθεια σας το λέω. Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω τι μου λέτε. Από εκεί και μετά, οι συγκεκριμένοι μάγκες που λέτε εσείς, έχετε δίκιο, έχουν πάρει το μάθημά του. Που είναι ένας, πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης, θα έχει τις συνέπειες του και πιστέψτε με, από εδώ και πέρα η διαβεβαίωση που έχω εγώ και οφείλω να σας τη μεταφέρω ως δικηγόρος του είναι ότι θα είναι υπόδειγμα πολίτη. Γιατί εγώ εκπροσωπώ και τον 30χρονο, ο οποίος είναι κατηγορούμενος. Εκπροσωπώ και τον κύριο Καραμανόλη και τον 30χρονο. Από εκεί και μετά είναι ελεύθερος, ασκήθηκε δίωξη μόνο για πλημέλημα και από εκεί και μετά το ευτυχές είναι ότι το έρμο το γατάκι χεριά κρας υγείας. Και δεν το λέω εγώ. Πάντως να μην ταλαιπωρηθούν και άλλα ζώα, το λέω περισσότερο για την οτροπία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε οικονόμο. Και το λέω για την οτροπία που ακούσαμε και χθες στο βίντεο του ανθρώπου αυτού που εκπροσωπεί ο κύριος Καραμανόλης, που έλεγε πως εμείς μαζεύουμε τα αδέσποτα και πάρα πολύ μαζεύουν αδέσποτα. Ευτυχώς. Πάρα πολύ φροντίζουν αδέσποτα.